Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ναύπλιο και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης αγοριών 2024, όπως και την προηγούμενη χρονιά το 2023. Οι αγώνες πραγματοποιούνται και φέτος με την υποστήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό την ανάδειξη του νικητή. Είναι δεύτερη χρονιά φέτος που φιλοξενούμε το Final Four εδώ στο Ναύπλιο σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε τέσσερις πολύ δυνατές ομάδες. Είναι η ομάδα της Βουλιαγμένης, των Χανίων, της Κέρκυρας και της Β' Αθήνας. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, διεξάγεται ο τελικός μεταξύ της ομάδας της Βουλιαγμένης και της ομάδας των Χανίων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Η Κέρκυρα ήταν τρίτη και τώρα περιμένουμε τον πρώτο και τον δεύτερο. Δεύτερη φορά στο Ναύπλιο, η τελική φάση, το Final Four, πάρα πολύ σημαντικό, καταρχάς για τα σχολεία της Ελλάδας και για την υδατοσφαίριση. Αναγνωρίστηκε πλέον και εντάχθηκε στον σχολικό αθλητισμό και μάλιστα ως μοριοδοτούμενο άθλημα, υδατοσφαίριση. Όσοι την υπηρετούμε, όσοι την αγαπούμε, χαιρόμαστε. Για να επιτευχθεί αυτό ήταν μεγάλη συνεισφορά του Υπουργείου Παιδείας, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, του Δήμου Ναυπλίων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και του Ναυτικού Ομίλου Ναυπλίου, που ανέλαβε την τεχνική βοήθεια σε ό,τι ήταν αναγκαίο. Χαιρόμαστε διότι αναδεικνύεται η πισίνα μας, μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, αλλά αναδεικνύεται και η πόλη μας. Μια πόλη που μπορεί να φιλοξενεί αγώνες, μπορεί να φιλοξενεί τουρνουά, μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες ομάδες, όπως θα γίνει και την περίοδο του Πάσχα πριν και μετά. Και πραγματικά αυτό δίνει την θέση που αξίζει στην πισίνα μας, αλλά και στον Ναύπλιο ως προορισμό αθλητικού τουρισμού. Χαιρόμαστε, ευχόμαστε να δούμε και στο μέλλον ανάλογες και σημαντικότερες εκδηλώσεις και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτό που αγαπάμε. Στις ομάδες που παίζουν τώρα, στα Χανιά και στη Βουλιαγμένη, σχεδόν τα μισά παιδιά συμμετέχουν σε ηλικιακές εθνικές ομάδες. Αυτό είναι καταπληκτικό και θα το θέσω από δύο πλευρές. Τα παιδιά αυτά στερούνται. Τα παιδιά αυτά δίνουν πανελλήνιες και την επομένη μπαίνουν στην πισίνα για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Όλο το χρόνο ακολουθούν τις υποχρεώσεις της ομάδας τους. Και η μεγάλη χορηγία αυτών των παιδιών, οι μεγάλοι υποστηριχτές είναι οι οικογένειες. Η υδατοσφαίριση έχει φέρει τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην Ελλάδα και σε εθνικές ομάδες και σε συλλογικό επίπεδο. Και πραγματικά ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ σε όλους τους γονείς που στηρίζουν αυτά τα παιδιά, διότι όλοι ξέρουμε ότι η υδατοσφαίριση είναι εντελώς ερασιτεχνικό άθλημα, που εάν η οικογένεια δεν σταθεί δίπλα, αν οι προπονητές δεν σταθούν δίπλα, αν η ομοσπονδία δεν σταθεί δίπλα, δεν θα υπάρχει.